Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Πασχαλινό Επίδομα θα καταβληθεί και φέτο στου δικαιούχου του σχεδίου χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και στου χαμηλοσυνταξιούχου που έχουν μεταφερθεί στο ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα και πληρούν τα κριτήρια. Την ανακοίνωση έκανε η Υπουργό Εργασία Ζέτα Εμιλιανίδου. Σε όλου του δικαιούχου τη μικρή επιταγή να ε, δοθεί Πασχαλινό Επίδομα. Είναι περίπου 190 ευρώ και είναι για του δικαιούχου, όπω ίσχυε πάντα. Το συνολικό εισόδημα κάθε νοικοκυριού για το 2015 είναι το κριτήριο για την καταβολή του επιδόματος στου δικαιούχου. Για νοικοκυριό ενό ατόμου, το συνολικό ετήσιο εισόδημα για το 2015 δεν πρέπει να ξεπερνά τι 6.500 ευρώ, ενώ για νοικοκυριό δύο ατόμων, τι 9.750 ευρώ. Για όσα νοικοκυριά έχουν εξαρτώμενο άτομο άνω των 14 ετών, το όριο αυξάνεται κατά 0,5 μονάδε, ενώ για νοικοκυριά που έχουν εξαρτώμενο άτομο ηλικία κάτω των 14, κατά 0,3 μονάδε. Μάλιστα πω, και αυτοί σύμφωνα αυτοί με την διό... Υπουργό Εργασία, υπάρχει μια μόνο... διαφοροποίηση για... φέτο που ευνοεί του χαμηλοσυνταξιούχου. Στο ετήσιο περσινό εισόδημά του δεν θα ληφθεί υπόψη το πασχαλινό επίδομα που έλαβαν. Το επίδομα των 190 ευρώ θα παραχωρηθεί στου υφιστάμενου δικαιούχου κατά την περίοδο του Πάσχα.